Πρωτεΐνη ή κρεατίνη. Ποιο από τα δύο να επιλέξω. Μείνετε στο βίντεο για να δείτε την απάντηση. Γεια σας. Είμαι ο Πάρης Νικολάου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, το Πάρης Νικολάου. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, πατήστε στο κόκκινο κουμπάκι όπου λέει εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσουμε σε ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Αν να επιλέξουμε ένα από τα δύο βασικά συμπτώματα την πρωτενη και την κρεατίνη, ποιο θα επιλέξουμε. Αρχικά θα αναφέρουμε ότι και η πρωτενη και η κρεατίνη είναι δύο θαυμάσια συμπληρώματα διατροφή. Είναι ίσω τα δύο πιο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφή. Έχουν γίνει πάρα πολλέ έρευνε που έχουν δείξει το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο συμπληρώματα διατροφή. Την πρωτεΐνη και την κρεατίνη τη χρησιμοποιούν αθλητέ που ασχολούνται με το άθλημα τη σωματοδόμηση, το λεγόμενο bodybuilding, με το fitness, αλλά και επαγγελματίε αθλητέ. Στο σημερινό βίντεο δεν θα αναφερθούμε στα βασικά θετικά που έχει κάθε ένα από αυτά τα συμπληρώματα διατροφής. Έχω πολλά βίντεο στο YouTube όπου αναφέρομαι τόσο στη χρήση της κρεατίνης αλλά και στη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής και το πόσο σημαντική είναι και η χρήση της whey πρωτεΐνης στη διατροφή μας. Ξεκινάμε για πέντε βασικούς λόγους όπου κάποιο θα επιλέξει την whey protein την πρωτεΐνη δηλαδή ορού γάλακτος, έναντι της κρεατίνης. Ένα βασικός λόγος είναι όταν κάποιος δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά γεύματα, ένας λόγος είναι να χρησιμοποιήσει την whey protein. Διότι η whey protein, πρωτεΐνη ορού γάλακτος, μπορεί να την χρησιμοποιήσει και σαν υποκατάστατο γεύματος. Εάν συμπληρώσει μαζί με τη whey protein μία πηγή υδατάνθρακα, για παράδειγμα όπως είναι η βρώμη, και μία πηγή λίπους που μπορεί να είναι η ξηρή καρπή ή κάποιο άλλη ξηροκαρπών, δηλαδή ταχύνη, φυσικό βούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο, βούτυρο, τότε θα έχει την πηγή τη πρωτενη από τη whey, τον υδατάνθρακα παράδειγμα από τη βρώμη και την πηγή του λίπους του από του ξηρού καρπού. Έτσι θα έχει ένα πλήρε γεύμα που θα μπορεί να αντικαταστήσει κάποια άλλα γεύματα όταν δεν προλαβαίνει να φάει πολλά γεύματα. Δεύτερο βασικό λόγο όπου θα επιλέξει κάποιο τη whey πρωτενη. Είναι όταν θέλει να βάλει έξτρα θερμίδες και του είναι δύσκολο να καταναλώσει στερεά μορφή τροφής. Όπως είπαμε πριν, ο συνδυασμός της whey protein μαζί με κάποια άλλα συστατικά, εκτός ότι η whey protein είναι πολύ ευκολοχώνευτη, μπορεί να καταναλώσει έτσι 2-3 τρακιά shake μέσα στην ημέρα και έτσι να αυξήσει τις ημερήσιες θερμίδες του. Χωρίς να καταναλώσει πολύ στερεό φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο θα τον βοηθήσει κάποιον η whey protein να αυξήσει το βάρο του καταναλώνοντα ποιοτικέ θερμίδε. Τρίτο λόγο που θα επιλέξει κάποιο τη whey protein είναι όταν θέλει να κάνει πιο νόστιμη τη διατροφή του. Η whey protein πλέον βγαίνει σε μια πληθώρα πολλών γεύσεων, διαφορετικών γεύσεων. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει πιο νόστιμη τη διατροφή του και να χρησιμοποιήσει την πρωτεΐνη του για παράδειγμα μέσα σε γιαούρτι, μέσα σε κρέπες, θα τον βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, επειδή θα δώσει μια διαφορετική γεύση διατροφή του, να την κάνει πιο νόστιμη και με αυτόν τον τρόπο δεν θα βαρεθεί τη διατροφή του. Τέταρτο βασικό λόγο που θα επιλέξει κάποιο τη whey protein είναι όταν θέλει να κάνει οικονομία. Γραμμάριο προ γραμμάριο, η whey protein στοιχίζει πολύ λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή πρωτενη. Για παράδειγμα, στοιχίζει πολύ λιγότερο από το να καταναλώσει κάποιο αυγά, ασπράδια ή κοτόπουλο, ψάρι, μοσχάρι. Έτσι κάποιο, εάν θέλει να κάνει μια οικονομία και να του βγει, να του κοστίσει η διατροφή του πιο λίγο, πιο λίγα χρήματα, καλό είναι να χρησιμοποιήσει την whey protein και να αντικαταστήσει κάποια ποσότητα προσλαμβανόμενης πηγής πρωτεΐνης μέσα από τη σκόνη τη whey protein. Και πέμπτο βασικό λόγο να καταναλώσει κάποιο την whey protein είναι όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρεύει. Όταν δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Όχι χρόνο να καταναλώσει τα γεύματα, αλλά να μαγειρέψει. Έτσι, αν κάποιο καταναλώσει 3-4 γεύματα με whey protein, θα μπορεί μόνο ένα γεύμα την ημέρα στερεό να κάνει. Έτσι θα του οργανώσει καλύτερα τη διατροφή του. Τώρα, γιατί είναι ασκούμενο να επιλέξει την κρεατίνη σαν βασικό του συμπλήρωμα μετατροφή έναντι τη πρωτενη. λόγος λόγο είναι όταν κάνει κάποιο άθλημα ταχυδύναμη. Η κρεατίνη θα του προσφέρει αυτή την αύξηση της, στην αθλητική του απόδοση, διότι θα αυξήσει την ταχυδύναμή του. Έτσι, κάποιο ασκούμενο, όταν θέλει αύξηση τη απόδοση του και κύριο μέλημά του είναι η απόδοσή του στο άθλημα το οποίο κάνει. Καλό είναι να επιλέξει την κρεατίνη. Δεύτερο βασικό λόγο για να επιλέξει κάποιο την κρεατίνη είναι όταν θέλει να αυξήσει το βάρος του. Έχω πει άπειρε φορέ και σε πολλά μου βίντεο και εδώ στο YouTube το πώ βοηθάει η κρεατίνη στην αύξηση του βάρου. Στην ποιοτική αύξηση του βάρου. Διότι η κρεατίνη κάνει μια κατακράτηση νερού ενδοκυτάρια, μέσα δηλαδή στο μικρό κύτταρο. Έτσι, ένα ασκούμενος καταναλώνοντα την κρεατίνη ω συμπλήρωμα διατροφή θα τον βοηθήσει έμεσα να αυξήσει το μυϊκό του ιστό. Τρίτο βασικό λόγο που θα επιλέξει κάποιο την κρεατίνη είναι όταν βρίσκεται σε μία περίοδο γράμμωσης. Είπαμε πριν ότι τον βοηθήσει και όταν θέλει να αυξήσει το βάρο του. Αλλά παράλληλα, η κρεατίνη θα τον βοηθήσει στην διατήρηση του μυϊκού ιστού που βρίσκεται υποθερμιδική διατροφή μπορεί να έχει χάσει δύναμη, οπότε θα τον βοηθήσει να εξασκηθεί και να σηκώσει μεγαλύτερα κιλά και αυτό έμεσα να τον βοηθήσει να διατηρήσει το μικό του ιστό, αλλά επιπλέον και λόγω της ενδοκιτάριας κατακράτησης του ύδατος, θα νιώθει ο ασκούμενος πιο γεμάτους τους μύες Διότι από που κάνει υποθερμιδική διατροφή, λογικό είναι να έχει μειώσει την κατανάλωση των υδατανθράκων. Οπότε μειώνοντας την κατανάλωση των ανθράκων, είναι λογικό να μην έχει τόσο πολύ πρίξιμο κατά τη διάρκεια τη προπόνηση. Έτσι, η κρεατίνη θα τον βοηθήσει να έχει αυτό το πρίξιμο και στην προπόνησή του, ακόμα και όταν είναι χαμηλά στα θερμίδες. Τέταρτος βασικό λόγο που θα επιλέξει κάποιο την κρεατίνη όταν θέλει ένα extra boost όσον αφορά την απόδοσή του, αλλά και τη σωματική του σύσταση. Σε αυτό υπερέχει η κρεατίνη εναντί της πρωτεΐνης. Αν κάποιος καταναλώσει πρωτεΐνη χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να δει κάποια διαφορά όσον αφορά και την αποδοσή του αλλά και τη σωματική του σύσταση. Σε αντίθεση με την κρεατίνη όπου κοντά στον μήνα πάνω που θα γίνει η υπερπλήρωση των μειών σε κρεατίνη θα δει μία αξιοσημείωτη αλλαγή στην αποδοσή του αλλά και στη σωματική του σύσταση. Οπότε αν κάποιος θέλει αυτό το extra boost στην προπόνησή του, θα επιλέξει την κρεατίνη έναντι της πρωτεΐνης. Τέλος, κάποιος θα επιλέξει την κρεατίνη όταν η κατανάλωση σε κόκκινο κρέας είναι μειωμένη. Η κρεατίνη βρίσκεται και στα κόκκινα κρέατα. Αλλά για να καταναλώσει κάποιος την ημερήσια πρόσληψη κρεατίνης που είναι η απαιτούμενη για τον βοηθήσει κυρίω στην αποδοσή του, θα χρειαστεί να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα από κόκκινο κρέα. Και παράλληλα θα καταναλώσει μόνο το κόκκινο κρέα, θα καταναλώσει και χολυστερίνη και λιπαρά. Οπότε, εάν κάποιο έχει μειωμένη πρόσληψη σε κόκκινο κρέα ή αν δεν τρέφεται τόσο πολύ με ζωικέ πηγέ πρωτενη, τότε η χρήση τη κρεατίνης θα τον βοηθήσει για να μπορεί να προσλάβει αυτή την δόση της κρεατίνης που χρειάζεται για να δει αλλαγές και η σωματική του σύσταση και στην απόδοσή του. Εδώ θέλω να αναφέρω δύο βασικά πράγματα σχετικά με την πρωτεΐνη και την κρεατίνη. Η πρωτεΐνη Whey έχει ένα τέτοιο προφίλ αμινοξέων όπου βοηθάει πάρα πολύ στην πρωτεΐνοσύνθεση και στην αποκατάσταση των μειών. Δεν υπάρχει άλλη τροφή που να έχει τέτοιο προφίλ αμινοξιών που βοηθάει τόσο πολύ όσο είναι η πρωτεΐνη ορουγάλακτος, η whey πρωτεΐνη. Αντίθετα πάλι η κρεατίνη, όπως είπαμε χρειάζεται κάποιος να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα από κόκκινο κρέας για να μπορέσει να προσλάβει την ημερήσια δόση κρεατίνης. Που σημαίνει ότι και τα δύο αυτά συμπληρώματα διατροφής, κατά τη γνώμη μου, είναι αναντικατάστατα. Και κάποιο καλό είναι να τα χρησιμοποιήσει και τα δύο. Και γιατί η whey protein δεν μπορεί να την καταστήσει με στερεά τροφή, διότι δεν υπάρχει τέτοιο προφίλ σε στερεά μορφή όπως είναι η whey protein. Αλλά και η κρεατίνη, διότι δεν υπάρχει σε κανένα τρόφιμο σε τέτοια ποσότητα που θα τη βρει σε μορφή συμπληρώματο. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω δύο βασικά tips σχετικά με την πρωτεΐνη και με την κρεατίνη. Αν κάποιο επιλέξει να μην χρησιμοποιεί whey protein στη διατροφή του, καλό θα ήταν όμω να συμπεριλάβει κάποια αμινοξέα που θα υποκαταστήσουν την πρωτενη, τη whey protein. Καλό είναι να χρησιμοποιήσει λοιπόν βασικά αμινοξέα πριν την προπόνησή του, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει και το αμινοξύ λευκίνη μετά την προπόνησή του. Έτσι θα έχει πάρει αυτό το προφίλ αμινοξιών που έχει η whey protein, χωρί να καταναλώσει τη whey protein, αλλά με όλα τα πλεονεκτήματα όπου έχει η whey protein. Κυρίω στο μυϊκό αναβολισμό και στην αποκατάσταση των μειών. Και σχετικά με την κρεατίνη, καλό είναι να μην χρησιμοποιήσει φόρμουλε κρεατίνη όπου έχουν μέσα και πρωτενη. Πολλέ πρωτενε θα δείτε στην αγορά έχουν μέσα και ποσότητα κρεατίνης. έτσι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η περιεκτικότητα του σκευάσματος σε πρωτεΐνη. Και μπορούν να την κατατάσσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό περιεκτικότητας. Δηλαδή μια πρωτεΐνη να λέγεται 80-85, ενώ να είναι μικρότερης περιεκτικότητας. Θα μου πείτε γιατί να μην χρησιμοποιήσω ένα σκεύασμα που να περιέχει μέσα και πρωτεΐνη και κρεατίνη. Και έτσι με ένα σκεύασμα να, λα... να λαμβάνω και τα δύο αυτά πολύ σημαντικά συμπληρώματα διατροφή. Η άποψή μου είναι να μην χρησιμοποιείτε τέτοια σκευάσματα, διότι αν κάποιο καταναλώσει παραπάνω από μία δόση whey protein, δηλαδή τη χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη... όχι μόνο μετά την προπόνησή του, αλλά τη χρησιμοποιεί και σε γεύματα, σαν υποκατάστοπο, σαν αναφέραμε πιο πριν, και χρησιμοποιήσει δύο, τρεις και παραπάνω δόσεις ημερήσιας πρόσληψης whey protein, παράλληλα θα χρησιμοποιήσει, θα καταναλώνει και μεγαλύτερη ποσότητα κρεατίνης. Πάνω δηλαδή από το συνιστόμενο που είναι 2-3 μέχρι και 5-6 το πολύ γραμμάρια κρεατίνης την ημέρα. Οπότε είναι καλό να αποφεύγουμε τέτοια σκευάσματα που να περιέχουν ταυτόχρονα και πρωτεΐνη και κρεατίνη. Η γνώμη μου είναι να χρησιμοποιείτε και τα δύο αυτά θαυμάσια συμπλώματα διατροφή. Και τη whey πρωτενη αλλά και την κρεατίνη. Αλλά αν έχετε να επιλέξετε ένα από τα δύο, Ελπίζω με αυτό το βίντεο να σας έλυσα κάποιες απορίες για το ποιο από τα δύο αυτά συμπλώματα τροφής θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ανάλογα φυσικά με τον στόχο σας και την καθημερινότητά σας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, εσείς ποιο από τα δύο αυτά συμπλώματα τροφής χρησιμοποιείτε περισσότερο και γιατί. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπάκι. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα μεγάλο like και μοιραστείτε το στα μέσα κοινωνική δικτύωση με τους φίλου σα. Δείτε στο τέλο του βίντεο, όπου έχω κάποια playlist όπου μιλάω σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφή. Που μιλάω σχετικά και με τη whey protein, αλλά και με τη χρήση τη κρεατίνη. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σα!